Πανήγυρης, λαμπρά και μεγαλειώδης, ανέτειλε και πάλι δι' αυτήν την ωραία ενορία της πόλεως μας, την ενορία του Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, η οποία κοσμείται από την ευσέβεια, την ευλάβεια και την πιστότητα των ευσεβών ενορητών, όλων των ευσεβών ανθρώπων οι οποίοι τηρούν την Αγία μας πίστη και εμπνέονται από το παράδειγμα των μαρτύρων και ηρώων της Αγίας μας Εκκλησίας και απόδειξης περίτρανη αυτής της πίστεώς των, της πίστεώς σας και της αγάπης σας, είναι αυτός ο περίπιστος ναός που ανηγέρθη μέσα σε αυτές τις φρικτές ημέρες της πολυειδούς κρίσεως και των πολλών αντινομιών και συγχύσεων. Ένας ναός περίλαμπρος, ο οποίος κοσμείται ημέρα τη ημέρα εξαιρέτως και αγιογραφείται από τον χρωστήρα ενός δεδοκιμασμένου και λαμπρού αγιογράφου, ο οποίος αποτυπώνει στο έργο του την πίστη και την αγάπη μας προς τον Θεό. Διότι δι' εμάς τους Ορθοδόξους ξεύρεται ότι οι ιερές εικόνες δεν είναι μια άψυχη ύλη, ούτε ένα είδωλο, όπως κακεντρεχώς ισχυρίζονται οι ποικιλώνυμοι αιρετικοί, αλλά είναι αναγωγικά μέσα που μας μεταφέρουν, μας μεταβιβάζουν προς το αιώνιο και πάγκαλο και πανάγιο πρότυπο. Η τιμή την οποία αποδίδομαι στις ιερές εικόνες διαβαίνει επί το πρωτότυπο, στο αιώνιο πρωτότυπο που είναι ο Θεός και οι Άγιοι Του. Και βέβαια, επειδή ο Χριστός ενυνθρώπισε, περιγράφεται και απεικονίζεται για να καταδεικνύεται η ανθρωπίνη φύση Του, την οποία εξαγίασε η Θεία Του φύσης. Ενωμένες οι δύο φύσεις, Θεία και ανθρωπίνη, στο ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μέσα σε αυτή τη μεγάλη κρίση, την ηθική και πνευματική και οικονομική και πολύτροπη, αυτός ο ναός γίνεται πραγματικά χώρος του αχωρήτου, όπου τελεσιουργείται το μυστήριο της Θείας Χάριτος και της κοινωνίας του κτιστού κόσμου με τον άκτιστο και Πανάγιον Θεό. Και οφείλω εκ προσώπου της Αγίας μας Εκκλησίας να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω για την πολύ σας αγάπη και την θυσιαστική σας αυτήν προσφορά, καθώς και τους εκλεκτούς αδελφούς, οι οποίοι μετεπολής επιγνώσεως διακονούν αυτή την ωραία και ιστορική ενορία της πόλεως μας. Αδελφοί και αδελφές μου, τιμούμε τον ιερόν και πανάχραντον μύστην του Χριστού
τον Ελευθέριον τον επίσκοπον Ιλυρικού, ο οποίος επί αιώνες τώρα, από τον δεύτερον αιώνα, προσέρχεται στην Αγία μας Εκκλησία για να μας χαρίσει τα μοίρα και τα δώρα του προσώπου του, του Υγειασμένου, του Μαρτυρικού, ενός νέου 20 ετών ανθρώπου, ο οποίος αγάπησε τον Θεό πάνω από την αγάπη του κόσμου. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θυσίασε τη ζωή του με έναν τρομακτικό τρόπο, με ένα μαρτύριο φρικτό, με τον αποκεφαλισμό του μέσα στο στάδιο της Ρώμης, το περιώνυμο εκείνο Κολοσσέο, όταν αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Ανδριανός. Ο Άγιος Ελευθέριος όμως δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο. Ήταν ένας γνήσιος καρπός του αποστολικού έργου του ουρανοβάμονος Αποστόλου των Εθνών Θείου Παύλου, διότι η μητέρα του Ανθία ήταν πιστή μαθήτρια του Αποστόλου των Εθνών και εκείνος την είχε διδάξει, νουθετήσει και οδηγήσει στην ειν Χριστώ, στις ειν Χριστώ πίστη. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έκγονο του Αποστόλου Παύλου είναι ο Άγιος Ελευθέριος, ο οποίος σε ηλικία μόλις 15 ετών χειροτονήθηκε διάκονος, 18 ετών πρεσβύτερος και 20 ετών επίσκοπος, τότε στα μαρτυρικά χρόνια που το αίμα της των πιστών, των εις Χριστών πιστευόντων, έρεε άφθονο και πότιζε το δέντρο της Εκκλησίας. Τότε που πραγματικά όποιος ομολογούσε την πίστη του εις Χριστών διακινδύνευε τη σωματική του ακεραιότητα και ζωή. Ο Άγιος Ελευθέριος λοιπόν, ο νέος αυτός επίσκοπος της Εκκλησίας, αυτό το εύωσμο άνθος της Αγίας Ανθίας, της τετιμημένης μητρός του, της μαθητρίας του Αποστόλου Παύλου, θυσίασε τη ζωή του για την αγάπη του εις τον Θεόν. Και αγίασε, και ειδού σήμερα όλοι εμείς είμεθα εδώ μάρτυρες πιστοί και αληθείς του μεγαλείου και της δόξης, τα οποία εισεκόμισε εις την ψυχήν του ο Άγιος Ελευθέριος. Διότι από τον δεύτερον αιώνα έως τα σήμερα έχουν περάσει 19 αιώνες, σκεφτείτε, 1900 χρόνια. Κι όμως κανείς δεν ενθυμείται τον ηγεμόνα της τότε εποχής, τον αυτοκράτορα Ανδριανό, και τους αυλοκόλακες, τους ατράπες, τους στρατηγούς, τους ηγεμόνες. Όλοι όμως εμείς εδώ και άλλοι αναρρύθμιτοι επάνω σε αυτό τον πλανήτη τιμούμε τον μάρτυρα της πίστεως, εκείνον ο οποίος επέτυχε των επαγγελιών της Διαθήκης, εκείνον ο οποίος ανεδείχθη νικητής του Θεού, εκείνον ο οποίος αγάπησε την αλήθεια και όχι το ψέμα και το σκοτάδι του φθυρωμένου κεραίοντος κόσμου μας. Ο ιερός λοιπόν Ελευθέριος πράγματι ήτο ελεύθερος, ήτο ένδοξος και αληθινός, και αυτό είναι το δίδαγμα που κομίζει σήμερα στην ταραγμένη μας εποχή. Ένα μήνυμα αληθινής ελευθερίας, όχι της κύβδηλης, όχι της ψεύτικης, όχι της ανηλικρινούς, όχι μιας πλασματικής ελευθερίας που εισφέρει ο δήθεν πολιτισμένος μας κόσμος. Όχι αυτή την ελευθερία που καταγράφουν οι οικουμενικές διακηρύξεις των λεγόμενων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες υπογράφονται μέσα σε εκείνα τα μεγάλα κτίρια όπου φιδοσέρνεται η διεθνής διπλωματία, η οποία κατεργάζεται τον αφανισμό των μικρών και αδυνάμων λαών εν ονόματι της δήθεν παγκοσμίου τάξεως. Αλλά την αληθινή ελευθερία που δεν είναι ασυδοσία, που δεν είναι συμπνιγμός στην προσκαιρότητα, που δεν είναι σβήσιμο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
που δεν είναι ανατροπή της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας, που συνδέεται άρρηκτα με την ανθρώπινη φύση και με τον ανθρώπινο οραματισμό για την υπέρβαση της φθοράς και του θανάτου. Αυτή την ελευθερία εισφέρει σήμερα εδώ και σε όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως ο Άγιος Ελευθέριος. Γιατί εμείς θεωρούμε διδαγμένοι από τα κύβδηλα και ψεύτικα προκρούστια διδάγματα του ψεύδους και της αναλυθείας ότι δήθεν ελευθερία είναι η ασυδοσία, να κάνουμε ό,τι θέλουμε και ό,τι επιβάλλουν τα ορμέφητα και τα ένστικτα τα οποία έχουν αναγορευθεί σε δήθεν ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό απολαμβάνομαι, αγαπητοί, το θάνατο και τη φθορά. Γι' αυτό η ζωή μας κείται το πονηρό. Γι' αυτό τα πλέον διαδεδομένα φάρμακα σήμερα στην παγκόσμια κοινωνία είναι τα αντικαταθλιπτικά. Γιατί ο άνθρωπος αποσυνέδεσε την αλήθειά του από την ελευθερία του. Και γι' αυτό ο Χριστός μας κηρύσσει, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Αλλά ξέρετε, η αλήθεια δεν είναι μια διανοητική προσέγγιση των πραγμάτων και των ενιών. Η αλήθεια είναι ανυπόστατη, είναι πρόσωπο. Είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε το σύμπαν από το μειών, από άπειρη αγάπη. Και είναι εκείνος ο οποίος εμπνέει σε κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως τα ζώπυρα της πίστεως, τη μετοχή δηλαδή στην πραγματική ζωή, που δεν μπορεί να είναι, όπως αντιλαμβάνεστε ευχερέστατα, η εκπλήρωση ενός απλού βιολογικού κύκλου και η επιτέλεση κάποιων βιολογικών λειτουργιών, αλλά είναι μια αναγωγική διαδικασία από την κτιστή πραγματικότητα στην άκτιστη αλήθεια, στην πνευματική διάσταση της υπάρξεως, στον αιώνιο και Πανάγιον Θεόν, ο οποίος γνωρίζεται την καρδία, την καθαρά καρδία, και μέσα από την πνευματική αυτή εργασία που απαιτεί βέβαια κόπων και μόχθων πνευματικών, ο άνθρωπος αποβαίνει κοινωνός της Θείας Χάριτος και μέτοχος των αιωνίων ακτίστων θείων ενεργειών, όπως ακριβώς ο Άγιος Ελευθέριος. Αυτή λοιπόν την ελευθερία, η οποία είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, είναι η πιο απτή απόδειξη ότι δεν είμαι στα, όπως τα λένε, απόγονοι κάποιου πρωτοζώου ή κάποιου ανθρωποειδούς ή κάποιου αμφιβίου, αλλά είμεθα γόνη βασιλική, είμεθα εκφάνσεις της Θείας Αγάπης, είμεθα παιδιά του Θεού του Ζώντος, ο οποίος μας κόσμησε με την ελευθερία της συνειδήσεως, την ελευθερία που όμως είναι και υπευθυνότητα. Γιατί όποιος είναι ελεύθερος είναι και υπεύθυνος. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Άγιος Ελευθέριος έρχεται σήμερα να μας κηρύξει μέσα στην γενική καταδολίευση της ελευθερίας μας, μέσα στην γενική απαξίωση και απομείωση των ιδεωδών και αξιών του ανθρωπίνου προσώπου αυτή την ελευθερία που πράγματι ελευθερώνει, που οδηγεί στον άνθρωπο να νικήσει τη ζωή αυτήν εδώ, την φθαρμένη ζωή και το θάνατο, τα απότοκα της δήθεν αυτονομήσεώς μας, της δήθεν αυτοθεώσεώς μας, της δήθεν εγωπάθειάς μας, που μας οδηγούν σε μια τραγική φυλακή, σε έναν εγκλισμό και συμπνιγμό στο χώρο χρόνο του τώρα και του σήμερα. Ο Άγιος Ελευθέριος κοιτούσε πάνω από την κτιστή πραγματικότητα. Κοιτούσε μέσα από τον κόσμο, τον δημιουργό του κόσμου, έβλεπε τον Κύριο των Απάντων, κοινωνούσε μαζί του δια της αγάπης, έκλεινε τα σωματικά του μάτια και άνοιγε τον εαυτόν του στην υπερκόσμια θέα και όραση του Παναγίου Θεού. Γι' αυτό και ήταν τόσο γι' αυτόν εύκολο να κύψει τον Αθχένα και να δεχθεί το χτύπημα του σπαθιού και τον αποκεφαλισμό, αφού αγαπούσε τόσο πολύ τον Θεό, τον οποίον ζούσε, με τον οποίον κοινωνούσε και με τον οποίον υπήρχε
και υπάρχει και θα υπάρχει ως το τέλος της ιστορίας και πέραν αυτής εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα του Αγίου Ελευθερίου σήμερα σε έναν κόσμο που δήθεν είναι ελεύθερος, κατά βάση ασίδωτος, τραγικός, ένας κόσμος που αναγορεύει ως ελευθερία την εσχρότητα, την ασέργεια, την θερωμένη απάτη, τη φενάκη του βίου, κάθε είδους παράνοια και κάθε είδους ψυχοπαθολογική εκτροπή. Σε αυτόν λοιπόν τον κόσμο της θωράς και του θανάτου έρχεται αυτό το νεαρό παλικάρι της πίστεως, ο ιερομάρτης και επίσκοπος Ηλυρικού Ελευθέριος, ο σοφός όπως τον λέει η Εκκλησία, συνοδευόμενος από την Αγία Μητέρα του και από τους 500 στρατιώτας, οι οποίοι μαζί του συνήθλησαν, γιατί επίστευσαν και αυτοί εις Χριστόν, για να μας κηρύξει την αληθινή ελευθερία μας, να μας δώσει το μήνυμα της νίκης απέναντι στο θάνατο, στα πάθη, στις ευτέλειες, στο κακό με κάθε μορφή, στο έγκλημα που σήμερα αναγορεύεται ως δίθεν ανθρώπινο δικαίωμα. Αγαπητοί και αγαπητές, εύχομαι η γέννηση του Κυρίου που σε λίγες μέρες θα ανατείλει και πάλι να γίνει για όλους μας μια γέννηση δική μας, να ανοίξουμε τις καρδιές μας, να γεννηθεί μέσα τους ο Χριστός που είναι η αληθινή ελευθερία, που είναι εκείνος ο οποίος εγγυάται την προσωπική μας αξιοπρέπεια, εντιμότητα και δικαιοσύνη και μας χαρίζει το πλήρωμα της αληθείας, το πλήρωμα της αγάπης, το πλήρωμα της φωτιάς και της μετοχής στη ζωή του και στην αγάπη του. Ο Άγιος Ελευθέριος μας δείχνει το παράδειγμα. Ας το προσλάβουμε όλοι και ας το τηρήσουμε με βαθιά συνείδηση του χρέους μας και της ελευθερίας μας. Αμήν γέννητο.